αυξήσεις δίχως τέλος με τα τέλη κυκλοφορίας του 2024 να είναι τα τελευταία του ισχύοντος συστήματος. Οι Έλληνες καλούνται για ακόμα μια φορά να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη τη στιγμή που η ακρίβεια έχει εκτοξευτεί και οι μισθοί παραμένουν χαμηλοί. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να αυξήσουν τα κυκλοφορίας. Ο κόσμος χρειάζεται κάποιο κίνητρο για να φτάσουμε για να μπορούμε να τα αυξήσουν. Έτσι πιστεύω εγώ προσωπικά. Καλύτερα θα μιλούσαμε για να τα συντηρήσουν καλύτερα τα αυτοκίνητα, συντηρούν οι πολίτες, γιατί η συντήρηση του είναι πιο σοβαρό το θέμα αυτό της συντήρησης επειδή κυκλοφοράει στον δρόμο για αυτούς ίδιους και για τους απέναντι από το να του δώσει αύξηση στα τέλη κυκλοφορίας. Η ειδική ομάδα εργασίας ανέλαβε τη δύσκολη αποστολή να παραδώσει μέχρι το φθινόπωρο εισηγήσεις με εναλλακτικά σενάρια κοστολόγησης για τα τέλη κυκλοφορίας, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της πράσινης μετάβασης. Όλα τα έχει αυξήσει, δεν μπορεί να ζήσει ο κόσμος με αυτές τις αυξήσεις που κάνει συνεχώς. Τι να πω, κακομοιριά έχουμε όλοι, τι να πούμε τώρα. Και δεν βλέπουν τίποτα, μόνο ψηφάνε άλλο. Τη στιγμή που οι πολίτες κάνουν μαζικές περικοπές για να μπορούν να ανταπεξέλθουν, τα παλιά αυτοκίνητα αποτελούν πηγή ατελείωτων εξόδων. Με γνώμονα την πράσινη μετάβαση, κάτι που δεν εξυπηρετούν τα πολύ παλιά οχήματα που κατά πλειοψηφία κινούνται στην Ελλάδα, αποφασίζεται να πληρώνουν υψηλά τέλη κυκλοφορίας. Δεν με ακούγεται ωραία σίγουρα, γιατί και εγώ τέλη κυκλοφορίας πληρώνω. Πληρώνω δημοτικά τέλη, πληρώνω τα πάντα. Είναι ωραίο, δεν είναι. Πού θα μας τάξουμε να πληρώνουμε, θα αντέξουμε. Θέλουν έσοδα. Έσοδα θέλουν και την πληρώνει ο λαός. Έτσι είναι, τι να κάνουμε. Είμαστε σε κρίση. Δεν μπορούμε να ζήσουμε με όλες αυτές τις αυξήσεις και κυρίως τα τέλη κυκλοφορίας, δηλώνουν οι πολίτες του Ηρακλείου, αφού δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αλλάξουν τα αυτοκίνητά τους. Όλα αυξάνονται εκτός από τους μισθούς, τις συντάξεις. Ναι ρε. Θα δούμε πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Ωστόσο, τροποποιούνται και τα πρόστιμα για τις καθυστερήσεις στα τέλη κυκλοφορίας, αφού όσο αργούν να πληρώνονται εκ των υστέρων, το ποσό θα αυξάνεται.